Καλησπέρα σας και εκ μέρους του Συμπροέδρου, του κυρίου Γκατζούλη, που θα πάρει το λόγο σε λίγο. Θέλω να σας καλωσορίσω στο τραπέζι για την πολιτική μαρμαριγή που παραδοσιακά το έχουμε σε κάθε συνέδριο του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας και προτού προλογίσω τον πρώτο μιλητή, νομίζω ότι οφείλω και εγώ, σαν μαθητής του και ειδικευόμενός του, να πω... Να θυμίσω σε όλους ότι φέτος δεν είναι μαζί μας ο ιδρυτής του ΕΛΙΚΑΡ και δάσκαλός μας, ο καθηγητής ο Παύλος Τούτουζας. Και να τονίσω ότι είναι ο άνθρωπος που βοήθησε στην ελληνική καρδιολογία να αλλάξει και να γίνει αυτό που είναι σήμερα όσο κανένας άλλος. Παραδίδω λοιπόν το μικρόφωνο στον καθηγητή τον κύριο Γκατζούλη, με τον οποίο συμπροεδρεύουμε, για να προλογίσει τον πρώτο μιλητή. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ και τον Κώστα Δούδα και εσένα για την πολλαπλώς πρόσκληση στο συνέδριο του ΕΛΙΚΑΡ. Όλοι λυπόμαστε για την απώλεια του Παύλου, έχει αφήσει τα σημάδια του ιερά. Το session της κορυφικής νομαργής έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μια και έχει 4-6 συζητήσεις από έξοχους ομιλητές. Θα πρότεινα να μην ξεπεράσουν το δεκάλεπτο και να αφήσουν ένα δεκάλεπτο συζήτησης μεταξύ μας. Αν δυσκολεύονται, μπορούν να πάνε στο δωδεκάλεπτο. Και πρώτος θα είναι αυτός που στο πρόγραμμα εμφανίζεται τελευταίος ομιλητής, γιατί έχει επεμβατική υποχρέωση από ό,τι μου είπε ο κύριος Ανδρικόπουλος. Ο Αλέξανδρος Σικιώτης είναι ένας έξοχος συνεργάτης και ηλεκτροφυσιολόγος στο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Θα μας μιλήσει για την επεμβατική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαργής, αν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος, που είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Αλέξανδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την πρόσκληση. Στα επόμενα, θέλω να πιστεύω, 8 λεπτά, δεν ξέρω αν φαίνεται μόνο η παρουσίαση. Φαίνεται. Ωραία. Θα μιλήσουμε για το αν υπάρχει κάποια ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την κατάλυση της κολπικής μαρμαργής στα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τους μηχανισμούς της κολπικής μαρμαργής, αυτό το οποίο θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας στη σκέψη, τη σύσταση, τη επέμβαση, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, φαίνεται ότι η επέμβαση κατάλυσης μαρμαργής είναι μια ασφαλής μέθοδος, ιδιαίτερα με την χρήση των καινούριων καθετήρων. Ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος της επέμβασης φαίνεται να μειώνεται μέσα στον χρόνο, ενώ αντίθετα ακόμα και οι κλασικές μελέτες που δείχναν ότι ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου κινδυνεύουν περισσότερο στη διάρκεια της επέμβασης, φαίνεται ότι αυτό ακυρώνεται από πρόσφατες δημοσιεύσεις, όπου ιδιαίτερα με τη μη διακοπή της περιεπεμβατικής αντιπυκτικής αγωγής φαίνεται αυτά τα συμβάματα να μειώνονται όλο ένα και περισσότερο. Επιπλέον, διαθέτουμε καινούργια σκόρ υπολογισμού των κινδύνων σοβαρών επιπλοκών, στα οποία λαμβάνεται υπόψη τόσο ο ασθενής όσο και το ιστορικό του και η ίδια η επέμβαση. Και γνωρίζουμε επιπλέον ότι αποδεδομένα από την καμπάνα ότι οι σοβαρές επιπλοκές σχετιζόμενες με την επέμβαση έχουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Στο κομμάτι της επέμβασης, αναβαθμίζεται ο ρόλος της επέμβασης κατάλυσης της κολπικής μαρμαργής σε σχέση με τα φάρμακα. Δεδομένα από τη RAF και τη MADRA STADI, μας δίνουν το δικαίωμα να συστήνουμε ιδιαίτερα σε ασθενείς με παροξυσμό. Η κολπική μαρμαργή, η επέμβαση κατάλυση ως πρώτη θέση. Την επιλογή της μεθόδου, τόσο η επέμβαση κατάλυση με ρεύμα ραδιοσυχνότητας, όσο και η κρύο κατάλυση, φαίνεται ότι είναι εξίσου αποτελεσματικές. Στο κομμάτι της καρτογράφησης, με τη χρήση των πολυπολικών καθετήρων, μπορούμε να αναδεικνύουμε και να αντιμετωπίζουμε πιο πολύπλοκα κυκλώματα που σχετίζονται με τη μαρμαργή ή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας προηγούμενης επέμβασης κατάλυσης. Η ύπαρξη των καθετήρων αίσθησης επίσης προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στη διάρκεια της επέμβασης, παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα λένε ότι μπορεί να αυξάνονται οι επιπλοκές, ιδιαίτερα όσον αφορά το ταμπονάτ μέσα στην επέμβαση, παρόλα αυτά η πραγματικότητα δείχνει ότι προσφέρουν μια ασφάλεια στη διάρκεια της επέμβασης. Η τεχνική, η εφαρμογή της λογικής της υψηλής του high power and short duration ablation, αν και δεν την έχουμε δοκιμάσει ακόμα στη χώρα μας και αυτή φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική, τα biophysics της συγκεκριμένης επέμβασης είναι αρκετά πολύπλοκα. Αυτό που φαίνεται πάντως και είναι σημαντική πληροφορία είναι ότι είναι
τουλάχιστον στα κέντρα που την εφαρμόζουν, αρκετά ασφαλής. Επίσης, το ablation φαίνεται να δουλεύει πλέον αρκετά το κομμάτι του all-in-one. Υπάρχουν πάρα πολλοί καθετήρες οι οποίοι με μία μόνο εφαρμογή μπορεί να έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και τέλος, φαίνεται ότι στο κομμάτι τουλάχιστον της ασφάλειας, με το δεδομένο ότι η χρήση του irrigation φαίνεται να αυξάνει το μήκος και το βάθος της βλάβης και κατά συνέπεια την πιθανή βλάβη σε παρακείμενους αιστούς και κυρίως τον ισοφάγο, υπάρχει και το electroporation, το οποίο αυτό ελπίζουμε να το δουλέψουμε μέσα στο 2022. Δεν γνωρίζω ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά θα το έχουμε, πιστεύω, στη θεραπευτική μας φαρέτρα. Είναι μια επέμβαση η οποία πρακτικά στηρίζεται στη λογική του electroporation, με την άνοιγμα δηλαδή κάποιων πόρων στην επιφάνεια της κυταρικής μεμβράνης. Φαίνεται ότι τα κύτταρα έχουν έναν διαφορετικό ουδό κυταρικής απόπτωσης στην περίπτωση της εφαρμογής αυτής της βλάβης στην επιφάνειά τους. Και το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου φαίνεται ότι είναι η προστασία των παρακείμενων ιστών, άρα ο συνδυασμός της ασφάλειας με την αποτελεσματικότητα. Φαίνεται επίσης ότι είναι, μέσα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα, στηρίζεται, όπως είπαμε, στην θεωρία ότι ο κάθε ιστός έχει διαφορετικό ουδό όσον αφορά την απόπτωση, και από μελέτες που γίνανε με μαγνητική μετά την επέμβαση φαίνεται ότι προστατεύει τις παρακείμενες δομές. Το υβριδικό ablation φαίνεται επίσης να έχει κάποια ένδειξη, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν από μακρού εμένουσα ή εμένουσα κολπική μαρμαρογή, με τη χρήση ενός ειδικού καθετήρα, ο οποίος περιεγχειρητικά μπορεί να απομονώσει το οπίσθιο τείχωμα. Η απομόνωση της φλέβας του Marshall επίσης είναι μια προοπτική, ιδιαίτερα σε περιστατικά ή σε ασθενείς οι οποίοι έχουν εμένουσα μαρμαρυγή με απομονωμένες τις φλέβες τους, τόσο όσον αφορά το κομμάτι της αποτελεσματικότητας, όσον αφορά και την ασφάλεια. Φαίνεται βέβαια ότι επειδή ασθενείς παίρνουν αρκετά υγρά, μπορεί να έχουν ενδείξεις υπερφόρτωσης όγκου. Οι φλεγμονές επίσης χωρίς τα ταμπονάτ και αυτές είναι αυξημένες. Και τέλος, μια τελευταία δημοσίευση, η RACEF, δείχνει ότι τελικά όσον αφορά την απομόνωση, την οξύ απομόνωση των πνευμονικών φλεγών, οι μέθοδοι που σήμερα χρησιμοποιούμε είναι εξίσου αποτελεσματικές. Ίσως όσον αφορά το durability των lesions υπάρχει κάποια διαφορά, όχι στις μελέτες, αλλά όσον αφορά το αποτέλεσμα. Και αυτό που τελικά προσφέρουμε και πρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς είναι την απάντηση αν τελικά η πρόταση για την επέμβαση κατάλυσης μπορεί στο μέλλον να έχουμε περισσότερα στοιχεία στα χέρια μας, ώστε να τους λέμε ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική από ό,τι στο παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε, πολύ ωραία παρουσίαση. Νομίζω ότι επειδή τα θέματα είναι τα ολογενή, κύριε Γκατζούλη, θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε ένα-δύο ερωτήσεις. Και η πολύ έτσι ταχεία παρουσίαση του κ. Σικιώτη μας επιτρέπει να τον ρωτήσουμε ένα-δύο πράγματα. Αλέξανδρε, ποια είναι η γνώμη σου για την high power short duration κατάλυση μπορεί να αναζωογονήσει το ρόλο του RF στην επέμβαση κατάλυσης κολπικής μαρμαριγής? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε προσωπική εμπειρία. Από αυτά που διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε και Μάλλον δεν είναι πολύ καλή. Τουλάχιστον στο κομμάτι της ασφάλειας που είναι μείζον θέμα στην επέμβαση. Ο Φίζικς λέγανε κάποια πράγματα στην αρχή. Παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα στην αρχή ήταν μπορούμενα, φαίνεται ότι είναι μια ασφαλής προσέγγιση. Τώρα, όσον αφορά το durability, θα δούμε. Φαίνεται ότι πάντως τα κέντρα που την χρησιμοποιούν σαν μέθοδο και σαν στρατηγική μέθοδο, ισχυρίζονται ότι τα αποτελέσματα είναι καλά. Κάποιος άλλος από το πάνελ? Εν συμπεράσματι, Αλέξανδρε, η πρόοδος στις τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και των χειριστών. Ποια είναι η γνώμη σου? Κοιτάξτε, εδώ θα επικαλεστώ μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά ο κ. Ανδρικόπουλος, ότι στην ηλεκτροφυσιολογία θέλουμε να τα βλέπουμε, να έχουμε εικόνα των πάντων. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς θεωρώ ότι επειδή τα συμπτώματα πολλές φορές τους οδηγούν στο γιατρό,
την επέμβαση, την προοπτική της μείωσης τουλάχιστον του φορτίου της αριθμίας, την βλέπουν με πολύ καλό μάτι. Νομίζω ότι αν στο μέλλον η επέμβαση της κατάλυσης γίνει πιο απλή καμπύλη εκμάθησης, οι χειριστές αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία και κυρίως οι βλάβες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, νομίζω ότι οι ασθενείς θα είναι πιο ικανοποιημένοι. Για τον γιατρό που κάνει την επέμβαση είναι προφανές ότι αυτό είναι αυτό που ζητάει. Στον ασθενή που κάνει την επέμβαση ενδεχομένως να μην τον ξαναδεί στο χειρουργικό τραπέζι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επέμβαση έχει γίνει πιο φιλική, πιο ξεκάθαρη, λιγότερο πολύπλοκη και σαφώς με μικρότερο όγκο επιπλοκών. Θα ήθελα να κάνει κανείς κάποιο σχόλιο, Γιώργο, πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποιον από τους τρεις υπόλοιπους ομιλητές που είναι διακεκριμένοι ηλεκτροφυσιολόγικοι τρεις. Θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στο θέμα, για να μην μιλάμε όλοι εμείς. Κύριε Τσιαχρή. Ναι. Εγώ, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, έχω μία αγωνία και το τι θα γίνει, γιατί έχουμε μπει όλοι σε μία ρουτίνα τα τελευταία χρόνια και είναι πάρα πολλές τεχνολογίες που θα έρθουν μαζί, θα αλλάξει ο τρόπος που δουλεύουμε, θα μας πάρει αρκετό καιρό να μάθουμε και αυτές οι νέες τεχνολογίες, όσο και να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι πολύ καλύτερες. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Έχω μία αγωνία για το 2022. Γιατί και όλοι βρισκόμαστε μία πίεση ότι για να έχουμε μία τέτοια τεχνολογία πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτήν. Ταυτόχρονα έχουμε πολλές αντίστοιχες προκλήσεις που υπάρχουν. Όλα για το καλό των ασθενών γίνονται. Ωραία. Αλλά το θέμα ότι θα θέλει γενική αναισθησία μόνο είναι πράγματα τα οποία θα τα σκεφτούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κορδαλής, που ευχαριστούμε, Δημήτρη, πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι, συγχαρητήρια και από μένα στον κύριο Σικιώτη για την έξοχη παρουσίαση. Συγκεκριμένα για το High Power Short Duration, νομίζω ότι ειδικά σε έμπειρα κέντρα, αυτά που βλέπουμε να παρουσιάζονται είναι όντως εντυπωσιακά, κυρίως ως προς το χρόνο που καταφέρουν να κάνουν αυτό με ένα μόνο πέρασμα από μόνωση των πνευμονικών φλεβών. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να δείχνουν ότι κάνουν white antral απομόνωση και από τα δύο άντρα σε 20 λεπτά σε μερικά έμπειρα κέντρα, διατηρώντας την ασφάλεια. Όμως πιστεύω ότι ειλικρινά η υποσχόμενη τεχνολογία φαίνεται να είναι το PFA και εκεί όλοι εστιάζουν το ενδιαφέρον τους. Οπότε νομίζω ότι οι δύο τεχνολογίες που στο μέλλον θα παίξουν θα είναι single shot τεχνολογίες από τη μία μεριά versus το PFA από την άλλη, το οποίο θα έχει σχέση με την εξοικείωση του κάθε χειριστή και την αποτελεσματικότητα που θα βλέπουμε στην πορεία. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το debate στο μέλλον, ο ανταγωνισμός μάλλον. Και ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Ασβεστά, αν θέλει. Κύριε Σικιώτη, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ομιλία. Θα συμφωνήσω και εγώ με τους άλλους συνομιλητές μου. Πράγματι τώρα είναι, θα έλεγα, περιμένουμε να δούμε τώρα μεγάλες εξελίξεις, διαφορές. Νομίζω ότι έχει σημασία και η καμπύλη εκμάθησης των νέων τεχνολογιών και των νέων καθετήρων. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ και εσά, κύριε Κατζούλη. Νομίζω ότι πριν πολλά χρόνια είχατε έρθει και μου είχατε πει ότι έχετε έναν πολύ καλό ειδικευόμενο που θέλει να γίνει ηλεκτροφυσιολόγος. Νομίζω ότι πρέπει να του δώσετε το λόγο τώρα, έτσι, πολλά χρόνια αργότερα. Ήρθε η σειρά του κυρίου Ασβεστά, επίσης όριμος ηλεκτροφυσιολόγος. Εργάζεται, αν δεν κάνω λάθος, στο Μητέρα με τον κύριο Τζέι και θα μας μιλήσει για κάτι που έχει γίνει σοβαρή ερευνητική προσπάθεια, μάλιστα από τον συμπρόεδρό μου και από άλλους έξοχους συναδέλφους, στην επιδημιολογία της κορπικής νομαλγίας στην Ελλάδα. Με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τα σχετικά, κύριε Ζουεστά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την Δημητική Πρόσκληση. Κύριε Αλτρικόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μισό λεπτό να κάνω σε... Βλέπετε την...
Λοιπόν, στα επόμενα λεπτά θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία σχετικά με την επιδημιολογία της κολπικής μαρμαγής στη χώρα μας. Αρχικά, ας δούμε κάποια επιδημιολογικά στοιχεία που αφορούν την κολπική μαρμαγή παγκοσμίως και στην Ευρώπη. Η κολπική μαρμαγή γνωρίζουμε ότι είναι η πιο συχνή εμένουσα καρδιακή αρρυθμία στους ενήλικες και παγκοσμίως για το 2016 υπολογίζονται να πάσουν από κολπική μαρμαγή και κολπικό πτερυγισμό περίπου 43,6 εκατομμύρια άτομα, περίπου τα 10 εκατομμύρια είναι στην Ευρώπη. Η συχνότητα της νόσου διαφέρει από Ήπειρο σε Ήπειρο και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εκτιμάται γενικότερα ότι ο επιπολασμός ενήλικες είναι 2-4%. Ο διαβίου κίνδυνος εμφάνισης κολπικής μαρμαργής άνω των 55 ετών εκτιμάται σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα σε 1/3 άτομα, ενώ παλαιότερα ήταν 1/4, και φυσικά αυξάνεται με την ηλικία και με την παρουσία κλινικών και υποκλινικών παραγόντων κινδύνου, που αθρηστικά μεταβάλλουν προς τα πάνω και αυξάνουν τις καμπύλες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαργής. Η κολπική μαρμαργή είναι πιο συχνή στη λευκή φυλή, είναι πιο συχνή στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες, με αύξηση όσο αυξάνεται και η ηλικία. Αυτό το γνωρίζουμε και από άλλες μελέτες, από τη μελέτη Framingham, που κάτω από 60 ετών, 50 ετών η επίπτωση είναι πολύ χαμηλή, κάτω από 1%, ενώ άνω των 80 ετών είναι άνω του 8%. Ας δούμε λοιπόν τι επιδημιολογικά στοιχεία έχουμε στην Ελλάδα σχετικά με την κολπική μαρμαργή. Έχουμε επιδημιολογικά δεδομένα από αυτή την μελέτη του κυρίου Ουδέβενου το 1999 πρώτα, πριν 20 χρόνια περίπου, σχετικά λοιπόν με τον επιπολασμό και την επίπτωση της κολπικής μαρμαργής σε μια περιοχή περίπου 116.000 κατοίκους, και η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε σε 4 χρόνια από το 1992 έως το τέλος του 1995. Κολπική μαρμαργή βρέθηκε σε 1994 άτομα με τότε ορισμό παροξυσμικής ή χρόνιας κολπικής μαρμαργής. Η παροξυσμική κολπική μαρμαργή ήταν λιγότερο συχνή, 22% έναντι 78% της χρόνιας, λίγο πιο συχνή στους άντρες και σε μικρότερες ηλικίες συγκριτικά με τη μη παροξυσμική κολπική μαρμαργή. Η επίπτωση της παροξυσμικής κολπικής μαρμαργής σε άτομα πάνω από 20 χρονών ήταν 7,2 ανά 10.000 ετησίως και ήταν μεγαλύτερη στις ομάδες στους άντρες ασθενείς από ό,τι στις γυναίκες. Ο επιπολασμός σύμφωνα με αυτή τη μελέτη ήταν 1,3% σε ολικός επιπολασμός πάνω από 20 χρονών, ενώ φαίνεται ότι αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία. Και ενώ ο τετραετής επιπολασμός της χρόνιας μη παροξυσμικής κολπικής μαρμαργής φαίνεται ότι αυξάνεται, άτομα σε πάνω από 600 ασθενείς, 10.000 άτομα στα 80 έτη, η τάση της παροξυσμικής κολπικής μαρμαργής είναι διαφορετική, με μια σχετική μείωση σε ηλικίες άνω των 80 ετών. Άλλη μια μελέτη, και αυτή όμως μικρή μελέτη, δημοσιεύθηκε το 2012 σε 5 χωριά της Αρκαδίας από το 2002 μέχρι το 2003, έδειξε μεγαλύτερο επιπολασμό, 3,9%, με πολύ χαμηλά ποσοστά στους νέους ασθενείς κάτω των 55 ετών και σχετικά αυξημένα ποσοστά, πάνω από 10%, σε πολύ ηλικιωμένα άτομα άνω των 85 ετών. Επίσης, άλλη μία μικρή μελέτη στη Βόρεια Ελλάδα σε ασθενείς που ήταν ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών. Εδώ ο επιπολασμός εκτιμήθηκε στο 5%. Τώρα, τι στοιχεία έχουμε σχετικά με την νοσηρότητα και τη θνητότητα στους ασθενείς με κολπική μαρμαργή στην Ελλάδα. Από μία μελέτη σε δύο χρόνια παρακολούθηση ασθενών, 24-μήνη παρακολούθηση, με κολπική μαρμαργή, αλλά δεν ήταν νοσοκομιακή μελέτη, ήταν
από ιδιώτες καρδιολόγους, φάνηκε ότι ο πιο συχνός τύπος ήταν η μη παροξυσμική, μόνιμη και εμένωσα κολπική μαρμαργή, συγκριτικά με την παροξυσμική. Και το 70% των ασθενών αυτών λάμβαναν αντιπληκτικά φάρμακα, λιγότεροι περίπου οι μισοί στην παροξυσμική και περισσότεροι στην εμένωσα. Τώρα τα φάρμακα που ελάμβαναν, άλλα φάρμακα που ελάμβαναν αντιαρρυθμικά ήταν περισσότερο β' αποκλειστές και λιγότερο αντιαρρυθμικά κλάσης 1C και κλάσης 3. Το σημαντικό από αυτή τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε στην νοσηρότητα στατιστικά σημαντική διαφορά, ενώ υπήρχε διαφορά και στο πρώτο και στο δεύτερο χρόνο, διαφορά στην επίπτωση της θνητότητας. Είχε μικρότερη επίπτωση της θνητότητας το group το rhythm group που πήγαν για έλεγχο ρυθμού. Να αναφέρω επίσης μία άλλη γνωστή μελέτη, τη Manage AF, που εδώ first author ήταν ο κύριος Ανδρικόπουλος, μια πολυκεντρική μελέτη από 27 κέντρα σε 5 κύριες περιοχές της Ελλάδας, 603 ασθενείς άνω των 18 ετών με κολπική μαρμαργή, όπως είχαν διαγνωστεί στα εξωτερικά ιατρία και στα επίγοντα από 35 δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία. Κάποια δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών ήταν ότι η μέση ηλικία ήταν άνω των 65 ετών. Ήταν λίγο περισσότεροι οι άντρες. Ο τύπος της κολπικής μαρμαργής και εδώ ο πιο συχνός τύπος μη παροξυσμική κολπική μαρμαργή στο 60% των ασθενών. Επίσης, αντιπληκτικά παίρνανε το 1 στους 2, το 50%, και αντιμοπιταλιακά λάμβαναν περίπου το 34% των ασθενών. Ο μέσος όρος θρομβοβολικού κινδύνου, το CHA2DS2 score, ήταν 3. Και περνώντας τώρα, αναζητώντας το διαδίκτυο πάνω στην επιδημιολογία της κολπικής μαρμαργής, βρήκα κάποια επίσημα στοιχεία και στο Υπουργείο Υγείας, που εκτιμάται ο επιπολασμός στην κολπικής μαρμαργής στην Ελλάδα 330.000 ασθενείς, όπως εκτιμήθηκε από το περίπου 3% που εμφανίζεται στην Ευρώπη και από κάποια στοιχεία του ΕΛΙΚΑΡ. Βέβαια, ας δούμε αυτή τη δημοσίευση, που είναι μια δημοσίευση το 2020, μια καλή δημοσίευση που αφορά την επιδημιολογία των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ευρώπη, στο European Heart Journal, όπου υπολογίζεται ότι το 2017 υπήρχαν 10 εκατομμύρια ασθενείς με κολπική μαρμαργή στην Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου εδώ, οι γυναίκες αριστερά, οι άντρες δεξιά. Και σε αυτά τα νούμερα, αν αθροίσουμε και υπολογίσουμε με βάση τον πληθυσμό, ο επιπολασμός υπολογίζεται περίπου 1,1-1,2%, το οποίο αντιστοιχεί περίπου 110.000. Μία διαφορά, θα έλεγα, συγκριτικά με τα στοιχεία που έχουμε, που θεωρούμε ότι ο επιπολασμός είναι 330.000 στην Ελλάδα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές στις εκτιμήσεις. Τώρα, όσον αφορά την επίπτωση, στην ίδια μελέτη, συνολικά 750.000 νέα περιστατικά το 2017 σε όλη την Ευρώπη. Ο μέσος όρος νέων περιστατικών ανά 100.000 άτομα στην Ελλάδα υπολογίζεται 55 και 34 στους άντρες και στις γυναίκες αντίστοιχα. Μια αναφορά στα αργιακά κεφαλικά επεισόδια, που ως γνωστό είναι μια σοβαρή επίπτωση, μια καταστροφική συνέπεια της κολπικής μαρμαργής, και με βάση την ταξινόμηση των αργιακών κεφαλικών επεισοδίων, η κολπική μαρμαργή
είναι η σημαντικότερη αιτία των καρδιοεμβολικών επεισοδίων, αλλά και αδιευκρίνησης αιτιολογίας αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Και μας ενδιαφέρει, θα πρέπει να γνωρίζουμε την επίπτωση και τον επιπολασμό και των αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, γιατί τα αγιακά εγκεφαλικά επεισόδια από κολπική μαραμαργή είναι σοβαρά, προκαλούν μόνιμη αναπηρία. Ακόμα περισσότερο σοβαρά είναι στην εμένουσα κολπική μαραμαργή, συγκριτικά με την παροξυσμική κολπική μαραμαργή. Έτσι λοιπόν, σε άτομα με κολπική μαραμαργή είναι πενταπλώσιος ο κίνδυνος αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και διπλάσιος ο κίνδυνος θανάτου. Η κολπική μαραμαργία ευθύνεται για περίπου το 1/3 του συνόλου των αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 35.000 εγκεφαλικά ανά έτος και η θνητότητα στις 30 μέρες φτάνει το 25%, ενώ προκαλούν αναπηρία στο 50% των ασθενών. Εδώ πάλι από την προηγούμενη μελέτη που σας ανέφερα, η επίπτωση αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων στη χώρα μας είναι κάπου ενδιάμεσος ο κίνδυνος. Και σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, στο Athens Stroke Registry, μια δημοσίευση από τον κύριο Βέμο, τα καρδιοεμβολικά αγιακά εγκεφαλικά επεισόδια υπολογίστηκαν στο 32% η πιο συχνή υποκατηγορία των αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Και περίπου υπολογίστηκε ότι στα καρδιοεμβολικά το 67%, περίπου 2 στους 3 ασθενείς, εμφάνιζαν κολπική μαρμαργή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να κλείσω με αυτή την διαφάνεια, σε αυτή τη μελέτη και αυτή δημοσιευμένη στο European Heart Journal. Ήθελα να τονίσω ότι είναι η κολπική μαραμαργή μια επιδημία, μια νόσος που ο επιπολασμός αυξάνεται ραγδαία. Φαίνεται δηλαδή από αυτή τη μελέτη ότι στα επόμενα 50 χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2050, ο επιπολασμός διπλασιάζεται στην Ευρώπη και αυτό φαίνεται ότι θα επηρεάσει και την Ελλάδα, θα διπλασιαστούν τα περιστατικά και η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται οργανωμένες μελέτες και μεγάλα ρέτσιστρες για την ακριβή ανείχνευση κολπικής μαραμαργής στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη. Πολύ χρήσιμα δεδομένα και χαίρομαι που υπάρχουν αυτά για την Ελλάδα και είναι κοντά στη διεθνή εμπειρία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν σε αυτά τα δεδομένα υπάρχουν στοιχεία για το πόσο συχνά χρησιμοποιούνται αντιαρρυθμικά φάρμακα για διατήρηση ρυθμού και πόσο συχνά εφαρμόζονται επεμβατικές τεχνικές είτε για παροξύσμα είτε για εμένουσα κολπική μαρμαργή και αν υπάρξει αυξητική διάθεση και τάση για τις τελευταίες. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ακούσω λίγο το δεύτερο ερώτημα. Πόσα αντιαρρυθμικά και δεν άκουσα... Αν έχουμε δεδομένα από την επιδημιολογία της κολπικής μαραμαργής στην Ελλάδα για τη διατήρηση του ρύθμου κοντρόλ με αντιαρρυθμικά ή με καταλύσεις. Έχουμε κάποια δεδομένα, νομίζω και από την μελέτη του κυρίου Βασιλικού από το registry πάνω στις καταλύσεις όλων των ταχυκαρδιών, όλων των επεβάσεων κατάλυσης. Υπάρχουν κάποια δεδομένα και στο ablation της κολπικής μαρμαργής. Υπάρχει μια αυξητική τάση αντιαρρυθμικά. Όπως σας έδειξα από προηγούμενες μελέτες, η χρήση των αντιαρρυθμικών φαρμάκων ήταν περίπου στο κάτω από 50%. Όταν μιλάμε για αντιαρρυθμικά φάρμακα, ένα σε και κατηγορία 3. Όσον αφορά το incidence της καρδιακής ανεπάρκειας που αποτελεί την άλλη επιδημιολογική κοινότητα ηλικιωμένων ασθενών σε σχέση με την κολπική μαρμαργή, υπάρχουν δεδομένα? Ναι, υπάρχουν δεδομένα. Θεωρείται ότι και η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ότι οι ασθενείς με κολπική μαρμαργή είναι δεδομένο ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας
υπολογίζεται περίπου 4 με 5 φορές περισσότερο, έχουμε περισσότερο αυξημένο κίνδυνο συγκριτικά με ασθενείς χωρίς κολπική μαρμαργή. Εκμεταλλευόμενος την χρήσιμη πραγματικά εισήγησή σας, θα ήθελα να ξέρω αν έχετε στοιχεία για το πόσο συχνά θεραπεύονται με νεότερα αντιπικτικά στην πατρίδα μας άνθρωποι που κινδυνεύουν από εγκεφαλικό σε προχωρημένες ηλικίες έχοντας ιστορικό κολπικής μαρμαργής. Συγκριτικά με παλαιότερες μελέτες, αυτές που σας έδειξα, η χρήση των αντιπικτικών ήταν σχετικά περιορισμένη. Και μάλιστα ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ασθενών με κολπική μαρμαργή και από τις μελέτες αυτές που έδειξα και από την MANA-JF, ένα περίπου 30% των ασθενών έπαιρνε αντιμοπιταλιακή αγωγή και όχι αντιπικτικά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω συγκεκριμένα δεδομένα αυτή τη στιγμή να σας πω ακριβώς τα ποσοστά, αλλά νομίζω ότι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, γενικότερα και από όλους τους συναδέλφους, χρησιμοποιείται πιο συχνά η αντιπικτική θεραπεία με τα νεότερα αντιπικτικά στους ασθενείς με κολπική μαρμαργή, εφόσον ο κίνδυνος τρομοβολικού επεισοδίου είναι αυξημένος και χρήζουν αντιπικτικής θεραπείας. Έχουμε δεδομένα για εναλλακτικές επεμβατικές μεθόδους προστασίας σε ασθενείς με κολπική μαρμαργή σε προχωρημένες ηλικίες που κινδυνεύουν από εγκεφαλικό, atrial closure? Λέτε για το... Για τη σύγκληση του οτίου. Η αλήθεια είναι δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ακριβώς αν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Αν τολμούσαμε να απαλλάξουμε τον κύριο Σβεστά από το βάρος απάντησης και αυτής της ερώτησης, Κώστα, είναι σαφώς ακόμα αναμένουμε κάποια μελέτη που θα τεκμηριώσει τη θέση της σύγκλησης του οτίου ως ισότιμης των αντιπικτικών στις μεγάλες ηλικίες. Εμείς στο τμήμα μας έχουμε κάνει ένα περιορισμένο αριθμό συγκλήσεων και η εντύπωσή μας είναι ότι προς το παρόν πρέπει να παραμείνει περιορισμένος. Και ακούγοντας τη γνώμη του Συμπροέδρου και ευχαριστώντας πολύ τον κύριο Ασβεστά, ήταν πολύ, πολύ ωραία πραγματικά η ανασκόπησή του. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά δεδομένα, αλλά ο κύριος Ασβεστάς τολμώ να πω ότι τα έδειξε όλα όσα υπάρχουν και τον ευχαριστούμε. Κύριε Γκατζούρη, θα ήθελες να απαντήσεις και να προλογίσεις και τον επόμενο ομιλητή, μιας και όπως έκανα τη λάθος εισαγωγή πριν, είναι ο λαμπρός ειδικευόμενος που από πολλά χρόνια πίστευες ότι θα γίνει καλός ηλεκτροφυσιολόγος. Εννοείται ο κύριος Τσιαχρής. Ακριβώς. Αυτός μας έχει ξεπεράσει. Όχι μόνο έχει γίνει καλός. Να τον προλογίσεις λοιπόν για να συνεχίσουμε. Τι νέο μάθαμε για την αιτιολογία και φυσική πορεία της κολπικής μαρμαργής τα τελευταία χρόνια? Ξέρω, μιλώντας μαζί του και συνεργαζόμενος και μετά τα χρόνια του Ιπποκρατίου, ότι πιστεύει ότι αλλάζει η φυσική πορεία της νόσου. Είναι μια υπόθεση και μια κατάσταση που ισχυρίζονται πολλοί, χωρίς να είμαι βέβαιος ότι έχουν δίκιο. Θέλω να τον ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή. Δημήτρη. Αλήθεια ότι το χαρτί που είχα πάρει για να κάνω fellowship με την Ήρα, ο κύριος Ανδρικόπουλος με παρέβασε του κύριου Γκατζούρη και τον ευχαριστώ, παρά το ότι τότε η Ήρα δεν με είχε στείλει στο κέντρο που ήθελα και να κάνω share λίγο τις διαφάνειες. Ξέρω ότι ο κύριος Ανδρικόπουλος την πρόσκληση, γι' αυτό θα τον ευχαριστήσω. Πάμε στην αρχή της ομιλίας. Όντως, είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για αυτά τα θέματα, να μην μιλάμε μόνο για την κατάρρευση, για να δίνουμε το σημάδι ότι η κολπική μαρμαργή είναι μία νόσος και δεν είμαστε απλά αριθμιολόγοι, είμαστε καρδιολόγοι που ασχολούμαστε με νοσήματα. Και είναι νόσος γιατί ακριβώς έχει μία εμφάνιση συμπτωμάτων ποικίλη, όπως και τα άλλα νοσήματα, από τους φαινομενικά συντοματικούς, στους συντοματικούς με εύκολη κόπωση, αίσθημα παλμών
για αυτούς που πραγματικά υποφέρουν και έχει και φυσικά και επιπτώσεις για τις οποίες έχουμε ήδη μιλήσει και οικονομικές επιπτώσεις. Και όντως η αντιμετώπιση της είναι ολιστική και εμείς θα ασχοληθούμε ουσιαστικά με αυτό το δεύτερο κομμάτι στην περίπτωση τη σημερινή, το τι είναι αυτό το οποίο τελικά την πυροδοτεί και πώς το έχουμε ανοιχνεύσει και πώς το έχουμε αλλάξει το τελευταίο καιρό. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να κάνω και μια πολύ μικρή εισαγωγή για το τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στο πώς την αντιμετωπίζουμε στο διαγνωστικό της κομμάτι, στο ότι έχει αλλάξει πολύ και η διάγνωσή της, γιατί όντως πολύ σωστά οι κατευθύνσεις οδηγίες μας λένε ότι σαν ιατρικά εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις έξυπνες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί από μελέτες, δεν θα σας κουράσω, και οι οποίες δείχνουν ότι είναι αρκετά αξιόπιστος τρόπος να γίνει μια έγκυρη διάγνωση μαρμαρίσης και όχι μόνο να έρθουν αριθμοί, όπως το έχουμε δει μέσα από αυτές τις έξυπνες τεχνολογίες. Στο κομμάτι λοιπόν που μας ενδιαφέρει, αυτή είναι μια διαφάνεια που τα περιλαμβάνει όλα και θα τη δείξω δύο φορές και στην οποία προσπαθούμε να εξηγήσουμε ποια είναι η παθοφυσιολογία της κολπικής μαρμαργής. Στη μέση είναι η κολπική μαρμαργή. Υπάρχουν νοσήματα τα οποία συνδέονται με αυτήν, αλλά δεν την προκαλούν. Και είναι κακό να λέμε ότι γιατί έχει μαρμαργή, γιατί είναι υπερτασικός, γιατί έχει καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί. Είναι αυτά που συνδέονται, όπως όμως συνδέονται με τη στεφανία νόσα. Υπάρχουν οι πυροδότες, και εγώ έτσι το ξεχωρίζω για να καταλάβει και ο ασθενής τι συμβαίνει. Υπάρχουν οι αιτίες και οι αφορμές ή αλλιώς οι εσωτερικοί πυροδότες που βρίσκονται είτε στις πνευματικές φλέβες, είτε στα νοκύλη φλέβα, είτε στα οτία ή και κάπου αλλού. Και υπάρχουν και οι εξωτερικοί πυροδότες, οι οποίοι είναι οι αφορμές που έχουν να κάνουν με το συναισθηματικό πρόβλημα, την έντονη άσκηση του αλκοόλ. Και όλα αυτά πάντα σε μια ισορροπία στην οποία συμμετέχει το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό. Δηλαδή, όλοι έχουμε ακούσει ασθενείς να λένε ότι έφαγα πολύ, κουράστηκα πολύ, αγχώθηκα πολύ, μόλις πήγα να ηρεμήσω το βράδυ, να ξαπλώσω, με πιάσε μαρμαρίκι. Η εξωτερική λοιπόν πυροδότηση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να τον αναδεικνύουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική της γαστροσυφακής παλινδρόμησης, είτε ακόμα και της λειτουργικής δυσπεψίας. Μετά από αρκετές κουβέντες που έχω κάνει με τους γαστρολόγους, είναι περίπτωση να μην βρούμε ισοφαγητή, δεν είναι παλινδρόμησης ανατομικά σε έναν ισοφάγο, αλλά ο ασθενής να περιγράφει ότι τον ενοχλεί η μαρμαρία αφού φάει. Ένα μυστικό συνολικό, το οποίο είναι η συμβουλή που δίνουν συνέχεια σε όλους τους ασθενείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι να μην τρώνε βιαστικά. Αν δηλαδή κάποιος άνθρωπος καταφέρει, που είναι πολύ δύσκολο, δεν το κάνω πρώτα απ' όλα εγώ, να προσπαθήσει να ξεφορτώσει το στομάχι του και να μην το φορτίσει πάρα πολύ γρήγορα με τροφή η οποία τώρα πια είναι πολύ πιο πλούσια σε θερμίδες ή σε οτιδήποτε άλλο. Αν το δούμε και παθοφυσιολογικά, ο άνθρωπος παλιά για να φάει έκανε 12 ώρες την ημέρα και τώρα σε 10 λεπτά τρώμε αυτά που κάποτε κάναμε 12 ώρες να τα φάμε. Αυτό είναι ένα πυρεβολικό για το συμπαθητικό μας και το παρασυμπαθητικό μας και σε αρκετούς ανθρώπους προκαλεί τη μαρμαργή. Υπάρχουν στοιχεία που το έχουν δείξει, το έχει περιγράψει πολύ σωστά και ο Μιχάλης Οφερμίδης με τον Κώστα το λέει εδώ και πολύ καιρό. Και υπάρχει ένα ακόμα μηχανικό ετού, ότι αυτό κάποιες φορές μπορεί να είναι πολύ μεγάλη στη σχέτισή του και είναι αρκετοί ασθενείς είναι πολύ προβληματισμένοι όταν έρχονται για να τους εξετάσω τη μαρμαργή και τους στέλνω σε χειρουργό για να τους χειρουργήσει τη μεγάλη διαφραγματοκύλη. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιος που έχει μια μεγάλη διαφραγματοκύλη πρέπει πρώτα να τη θεραπεύσει και μετά να ασχοληθεί με τη μαρμαργή του. Πέρα λοιπόν από το στομάχι μας, όλοι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση και με το στομάχι και έχουν σχέση με τις διατροφικές μας συνήθειες, αποτελούν ένα παράγοντα για να συμβεί η μαρμαργή. Υπάρχει σαρκία μέσα από αυτό το μηχανισμό συχνά βοηθάει και το αλκοόλ. Και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όντως η εξισμασμένη απώλεια βάρους και διόρθωση παραγόντων κινδύνου προσφέρει σχεδόν όσο και να και μια κατάλυση. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος του αλκοόλ, όπου τον ξέραμε και τον βλέπαμε στην καθημερινότητά μας και υπάρχουν επιτέλους και δημοσιεύσεις συνεχείς που μας βομβαρδίζουν και χαίρομαι πολύ για αυτό που μας δείχνει ότι η αυξημένη χρήση εθελικής αλκοόλης συνδέεται με μαρμαργή. Και αν θέλουμε να πούμε σε λεπτομέρειες, μπορώ να σας πω ότι κυρίως είναι τα ποτά τα οποία κάνουν πιο έντονη παλινδρόμηση. Είναι πιο πολύ το κόκκινο, γιατί έχει τανίνες που κάνουν παλινδρόμηση και διαστολή του σφιχτήρα. Και λιγότερο τα ποτά τα οποία, όπως το τσίπουρο και το ουίσκι, τα οποία είναι λίγο πιο χωνευτικά. Χειρότερα είναι η μπύρα και το κόκκινο κρασί. Υπάρχουν επίσης παράγοντες, μελέτες που δείχνουν όλους αυτούς τους παράγοντες πώς έχουν επιδράσει. Και ξεκινάω τώρα, αφού έχουμε αναφερθεί αρκετά στους εξωτερικούς πυροδότες, να μιλήσω στους εσωτερικούς πυροδότες, τους οποίους περιέγραψε, αν και τους είχαν ανακαλύψει πιο πριν ο Χασεγκέρ πολύ καλά τις πνευμονικές φλέβες. Βλέπουμε εδώ ένα πίστιο αριστερό κόλπο με τις πνευμονικές φλέβες, όπου αυτές, με τα όμορφα αυτά ηλεκτρογράμματα, πυροδοτούν, όπως βλέπουμε εδώ,
την κολπική Μαρμαργή, είναι έκτοπος ιστός, ο οποίος θεωρητικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ο οποίος έχει παρισφρήσει από το κολπικό μυοκάρδιο, θα σας το δείξω εδώ, έχει παρισφρήσει από το κολπικό μυοκάρδιο μέσα στην πνευμονική βλέβα και ο οποίος προκαλεί, πυροδοτεί αυτή την κολπική Μαρμαργή. Αυτός ο ιστός έχει διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες, πιο μικρή διάρκεια δυναμικού ενέργειας και είναι πιο ευεπίφορος σε πρώιμες μετεκπολώσεις και σε την προηγούμενη δραστηριότητα που προκαλεί τη Μαρμαργή. Και ξέρουμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο, όντως με αυτούς τους μηχανισμούς, το μυοκάρδιο των πνευμονικών φλεβών, μέσω και της διαταραχής του αυτοδόμου που πάντα παίζει ρόλο στη Μαρμαργή, θα μας πυροδοτήσει την κολπική Μαρμαργή. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία μας έχουν δείξει ότι πέρα από το μόνο των φλεβών είναι καλό και πολλές φορές το έχουμε καταλάβει, αν κάνουμε και μια πιο ευρύ απομόνωση και συμπεριλάβουμε και τα γάγλια των πνευμονικών φλεβών, τα οποία βρίσκονται εκεί, του αριστερού, τα οποία βρίσκονται κοντά στις πνευμονικές φλέβες, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μου έχει κάνει εντύπωση τελευταίο καιρό κάποιες μελέτες, οι οποίες στην αρχή όταν τις έβλεπε κάποιος, έλεγε μα τι βλακίες είναι αυτά που λένε. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει στη βιβλιογραφία και σε πολύ μεγάλα περιοδικά μελέτες που έχουν διερευνήσει την διέγερση του οτίου, αλλά του πραγματικού, του λοβίου του αυτιού μας, το οποίο συνδέεται με το παρασυμπαθητικό σύστημα της καρδιάς μας και μια συνεχή διέργεση αυτού του λοβίου προκαλεί μια διέργεση του παρασυμπαθητικού και έχει φανεί σε διάφορα νοσήματα, δεν θέλω να σας κουράσω, ένας ευεργετικός ρόλος. Υπάρχουν διάφορα μηχανισμοί για να γίνει αυτό και διάφορες διάρκειες, υπάρχουν πολλές μελέτες τελευταία και αυτό αποτελεί ένα κομμάτι από θεραπείες του αυτονόμου τις οποίες ακούμε. Υπάρχουν επεμβατικές, όπως είπαμε πριν, και αποτελούν την κατάλυση των γαγλίων. Υπάρχει η διάγερση αυτή του ολοβίου του αυτιού. Υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν και ο χειρουργός, να κάνουν στη διάρκεια χειρουργείων καρδιάς, να κάνουν επικαρδιακές ενέσεις, να κάνουν κατάλυση του αυτερωτούς γαγλίου. Και όλες αυτές οι μέθοδοι, τις οποίες είχαμε ανασκοπήσει και θα έχουμε σε λίγες μέρες μια δημοσίευση σαν State of the Art Invited Review για όλες αυτές τις δημοσίευσεις και το ρόλο του παρασυμπαθητικού. Στην πρόληψη ουσιαστικά εδώ τη μετεγχειρητική, το που φαίνεται είναι σημαντικό. Πάω στο δεύτερο κομμάτι τη ερώτηση, για να μην σα κουράσω. Αν αναφερόμαστε λοιπόν τώρα στη φυσική πορεία, το ερώτημα παλιά, φλεβόκοβο ή Μαρμαρία, έχει πια απαντηθεί. Και παλιά έχει απαντηθεί, αλλά δεν το είχαμε κατανοήσει, γιατί η μελέτη αφέρμη είχε αποδείξει να δείξει υπεροχή τη στρατηγική φλεβόκοβου, έναντι τη στρατηγική του να απλά καλή συχνότητα Μαρμαργή. Γιατί ήταν αποτυχημένη η προσπάθεια να διατηρηθεί ο φλεβόκοβος. Είχε αυτόν τον τρόπο μένει ο φλεβόκοβος που μαζί με τα αντιπηκτικά έχουμε μεγαλύτερη πρόγνωση. Μια σύγχρονη, αλλά ποτέ θα μπορούσε να είναι η ίδια, φέρν πριν από ένα χρόνο, είστε η Εθνική, όπου χρησιμοποίησε φάρμακα αντιαρρυθμικά με πιο σωστό τρόπο, αντιπηκτικά πιο νωρίς και σε κάποιες περιπτώσεις σχετικά πρώιμα και την κατάλυση, έδειξε ότι μια πιο επιθετική στρατηγική από νωρίς του φλεβοκόμβου συνοδεύεται από πολύ καλά αποτελέσματα. Οπότε έχουμε κάθε δικαίωμα και κάθε πια όντως έφεση να πούμε ότι ναι, πρέπει να κρατάμε τον ασθενή μας σε φλεβόκομβο όσο περισσότερο μπορούμε, να μην είμαστε όμως απ' την άλλη τελείως προσκολλημένοι στο ότι κάποιος δεν θα κάνει ποτέ πια Μαρμαργή και αρχίσουν να αναφερόμαστε στο φορτίο σε σχέση με το όχι. Και αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο επίσης θα αναφερθούμε. Οι κατηδίες ειδικές όλο αυτό το καιρό αναφέρονται και μας λένε για το πότε θα κάνεις, τι θα κάνεις με βάση το πόσο επιτυχημένο θα είναι να μπλέσεις στην πραγματικότητα και αυτές είναι οι ως τώρα ενδείξεις του. Και αυτό είναι ένα ακόμα αποτυχημένο ablation από έναν άρρωστο της circa dose, όπου κάνει εδώ το ablation και βλέπουμε ότι ενώ έχει σχεδόν εμένους σε Μαρμαργή πριν, κάνει ένα επεισόδιο 2 λεπτών που καταγράφεται στο ILR κάποιους μήνες μετά, στους 6-7 μήνες μετά, το οποίο επίσημα αποτελεί υποτροπή για την επέμβαση. Τα νούμερα τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να συζητάμε είναι τρία. Πρώτον, ποια είναι η πιθανότητα να μην ξανακάνει κάποιος ποτέ με Μαρμαργή, να προσφέρει με ίαση. Στην παροξυσμική Μαρμαργή, ας πούμε ότι αυτό μπορεί να είναι 50%. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σωστό για μεγάλο βάθος χρόνου. Η συμπτωματική ανακούφιση αυτή, την οποία πραγματικά βιώναμε στις μελέτες, είναι γύρω στο 70-80%. Δηλαδή, μάλλον η εξαφάνιση των κλινικών επεισοδίων. Η περίπτωση όμως ένας άρρωστος να βελτιωθεί πάρα πολύ, και αυτό αφορά κυρίως τους ασθενείς με μελέτες Μαρμαργή, είναι τόσο πιο μεγάλο το φορτίο, τόσο πιο μεγάλη και η βελτίωση την οποία έχουμε, και αυτό το δείχνουν και άλλες μελέτες. Και αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά ήταν και ο λόγος για τον οποίο μελέτες όπως η
οι Castle είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί αυτοί οι ασθενείς φυσικά δεν, είχαν, δεν ήταν ότι δεν κάνανε ποτέ μαρμαργή με το ablation, ήταν ότι κάνανε σαφώς λιγότερη μαρμαργή. Και κλείνω με ένα πέμπτο κομμάτι που πάλι θα γυρίσω λίγο στην παθοσιολογία, αναφερόμενος όμως πιο πολύ συνδεμένος σε ποια μαρμαργή. Κάτι το οποίο πάλι το έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ στο λίγο χρόνο που έχω να σκεφτώ. Η μαρμαργή και όλες οι επεμβάσεις, και το ξέρει πολύ καλά και ο Γκατζούλης, όλες οι ηλεκτροχειρουργικές επεμβάσεις ήταν καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Ακόμα και τα δεμάτια κάποτε, και οι βινόντα ήταν καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Ήρθαν μετά οι καθετήρες και έγινε ουσιαστικά μια βίαιη προσαρμογή όλης της ηλεκτροφυσιολογίας στα χέρια των επεμβατικών ηλεκτροφυσιολόγων. Και έχουμε όλοι προσκοληθεί ουσιαστικά. Μπορούμε πολύ πιο εύκολα να προσεγγίσουμε, γιατί το ενδοκάρδιο είναι κάτι, δύσκολο να προσεγγιστεί. Υπάρχει όμως ένας ρόλος του επικαρδίου σε όλες τις δομές, είτε είναι αριστερή κυρία, είτε αριστερός κόλπος. Υπάρχουν δομές όπως το streptopulmonary battle, που πιθανότατα είναι βασικός λόγος υποτροπής σε πάρα πολλούς ασθενείς, που έχουν μένει σε μαρμαργή και βλέπουμε ότι έχουμε απομονώσει τις φλέβες, έχουμε κάνει box lesion και όμως αυτοί υποτροπιάζουν. Και υπάρχουν και στοιχεία που μας δείχνουν ότι όντως υπάρχει ένας διαχωρισμός ηλεκτρικής δραστηριότητας ενδοκαρδίου επικαρδίου. Και αυτοί είναι οι λόγοι που ίσως να πρέπει να σκεφτούμε κάποια στιγμή πάλι ποιος είναι ο ρόλος χειρουργικών μεθόδων σε μόνιμες μαρμαργίες, πια αναφέρομαι, εντάξει, οι οποίοι κάποτε κάνανε όλο αυτό το πολύ δύσκολο έργο με τον Cox Maze. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται, ότι αυτή είναι όλες οι αιτίες που θα μπορούσε κάποιος, οτιδήποτε θα μπορούσε μάλλον κάποιος να καταλύσει σε δύο αριστερούς κόλπους. Εδώ είναι τι έχει καταφέρει όταν έχει κάνει πια μόνο μια απομόνωση πνευμονικό φλεγμό. Εδώ είναι τι έχει καταφέρει αν έχει κάνει απομόνωση πνευμονικό φλεγμό και απλά ένα box lesion. Και εδώ είναι ουσιαστικά τι θα έπρεπε τουλάχιστον κάποιος να προσπαθεί να πετύχει σε έναν άρρωστο με μόνιμη μαρμαργή για να πιστεύουμε ότι κάτι έχει καταφέρει. Αυτοί εδώ οι συνδυασμοί προσθέτουν ουσιαστικά αυτό το τρίγωνο και την ανοκύλη φλέβα με διάφορες τεχνολογίες. Και θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πάντα ότι ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει η ώρα. Οι χειρουργοί εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ εύκολο για αυτούς να κάνουν πια θωρακοσκοπικές προσπελάσεις. Πραγματικά σε δύο ώρες μέσα μπορούν να προσφέρουν αυτές τις βλάβες πάρα πολύ εύκολα. Και καρδιολόγοι, οι επεμβατικοί ηλεκτροφυσιολόγοι, στις χρόνιες πάντα μαρμαργής να αναφερθώ, να προσφέρουμε το κομμάτι το δικό μας το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη. Όντως, πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε μερικούς ασθενείς αλλάζει την πορεία προς το καλύτερο, είτε με το upstream therapy και την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, είτε με την κατάλυση, ίσως και με κάποια από τα διαρρυθμικά φάρμακα. Ήμουνα σε ένα ενδιαφέρον συνέδριο στο Βερολίνο της Γερμανικής Ηλεκτροφυσιολογικής Κοινότητας που μιλούσε για συσκευές διαχείρισης ρυθμού σε πρώιμα και προχωρημένα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας. Πριν ξεκινήσει η πανδημία, τον Ιανουάριο του 2020. Και ένας ονομαστός όσο λίγη γερμανός ηλεκτροφυσιολόγος εντόπιζε το ενδιαφέρον της αντιμετώπισης στην καρδιακή ανεπάρκεια στην αντιμετώπιση της κολπικής νορμαργής και όχι των κοιλιακών αριθμιών και των συσκευών διαχείρισης ρυθμού. Εξτρίμα άποψη, αλλά στηρίζεται από τα δεδομένα νεότερων ερευνών που δείχνουν παράταση της επιβίωσης ασθενείς με χαλασμένα κλάσματα, ακόμη και αν φέρουν εμφυτεύσιμους απνιδωτές, που το ablation, ελαττώνοντας το φορτίο της κολπικής μαρμαριγής, μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στην αποτροπή του ευνίδιου καρδιακού θανάτου. Θα ήθελα να σχολιάσεις... Όσα, αν μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό που είπες, γιατί είναι σημαντικό, σε σχέση με αυτό που ο κύριος Γκατζούλης, να θυμηθούμε ότι στη μελέτη Castle-EF Costa, το ablation δεν εξαφάνισε τη μαρμαριγή, τη μείωσε 50%. Και η 50% βελτίωση της επιβίωσης αποδόθηκε κυρίως στην κατά 50% μείωση του φορτίου. Άρα, ας δούμε αυτό που είπε ο κύριος Γκατζούλης και από μια άλλη πλευρά, ότι η κολπική μαρμαριγή που στο μυαλό πολλών είναι ανίκητη. Αλλά δεν χρειάζεται να την νικήσουμε, να την εξαφανίσουμε, αρκεί να τη μειώσουμε 50% για να ζήσουν οι ασθενείς μας πολύ περισσότερο. Σωστό, Γιώργο. Προσπαθώ να ενισχύσω την άποψη του Δημήτρη ότι μπορεί να επηρεάσει ευμενώς και το προσδόκιμο της επιβίωσης τροποποιώντας το φορτίο της κολπικής μαρμαργής με ευεργετικές δράσεις όχι μόνο στα αγιακά εγκεφαλικά
αλλά και στην καρδιακή ανεπάρκεια ψηλού κινδύνου ασθενών. Με διέκοψες όμως για την ερώτηση που θέλω να κάνω στο Δημήτρη. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με preserved ejection fraction, με πάνω από 40, πάνω από 50%, που είναι μια οντότητα που την αμφισβητούσαμε όλοι, όπως εγώ παλιά αμφισβητούσα την κολπική μαρμαριγή, και τη συναντούμε σε καθημερινή βάση σε ηλικιωμένα παχύσαρκα άτομα, κυρίως γυναίκες που έχουν πολύ φορτίο κολπικής μαρμαριγής. Νομίζεις ότι εκεί αυτά που υποστήριζε ο Καρλ Χάινς Κουκ στο Βερολίνο μήπως έχει θέση ή ενασχόληση με την κολπική μαρμαριγή σε επίπεδο επεμβάσεων και φαρμάκων για τη διατήρηση γλωσσοφωνικού ρυθμού. Οι παθολόγοι συνάδελφοί μας γίνονται ιδιαίτερα επιθετικοί με καινούργια φάρμακα που δεν παρατείνουν την επιβίωση, ελαττώνουν τις νοσηλίες της καρδιακής ανεπάρκειας. Νομίζεις ότι έχει θέση η διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού σε τέτοια περιστατικά καρδιακά ανεπαρκούντων ασθενών? Σίγουρα, εφόσον η μαρμαγή προϋπάρχει της επερχόμενης, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια σχέση πια ταχυμιοκαρδιοπάθειας που διαφωνεί κανένα βασιλόφιλο και νωρίτερα. Περιπτώσεις που δεν ξέρουμε τι προϋπάρχει πιανού, περίπου το 25% περιπτώσεων είναι αυτό, όπου και εκεί τελικά η θεραπεία της μαρμαγής θεραπεύει και την καρδιακή ανεπάρκεια σε μεγάλο βαθμό. Τα πράγματα είναι πάντα πολύ πιο δύσκολα όταν έχουμε μια καρδιακή ανεπάρκεια που είναι προϋπάρξου για πάρα πολύ καιρό, μπορεί να είναι και καλά ρυθμισμένη και κάποια στιγμή πέφτει η μαρμαγή. Εκεί η θεραπεία της πάλι θα βοηθήσει, αλλά όχι το ίδιο στις υπόλοιπες περιπτώσεις που ανέφερα. Δηλαδή έχει για μένα σημασία και το επίπεδο μεταξύ των δύο αυτών νοσημάτων. Γιώργο, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο? Απλά να συμπληρώσω σε αυτό που ρώτησες, Κώστα, ότι το βασικό παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο πλάσμα εξώθησης είναι οι αυξημένες ελαιοδιαστολικές πιέσεις αριστερής κοιλίας που διατηρεί τη σπαστικότητά τους, οι οποίες μεταφέρονται στον αριστερό κόλπο, και ξέρουμε από όλα τα νοσήματα ότι αυτό προκαλεί κολπική μαρμαριγή και η κολπική μαρμαριγή επιδεινώνει την αύξηση αυτή των συστολικών πιέσεων. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο οι ασθενείς αυτοί που έχουν περισσότερο κολπική μαρμαριγή. Απλά δεν έχουμε τα δεδομένα σήμερα να υποστηρίξουμε ότι ό,τι ισχύει για τους ασθενείς της CASTLE-AF ισχύει και για τους ασθενείς αυτούς. Έμεσα μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μείωση της κολπικής μαρμαργής έχει ευνοϊκή πορεία στην νόσο. Απλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε μία μελέτη για να το πούμε αυτό εμφατικά. Μέχρι τότε θα αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς αυτούς σαν ασθενείς non-CASTLE-AF, σαν ασθενείς που να πλησιάζουν περισσότερο τον πληθυσμό της καμπάνα. Πάνω σε αυτό, όσον αφορά την πρόγνωση, ειδικά σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, που όλοι έχουμε ζήσει στο στενό συγγενικό περιβάλλον δράματα εγκεφαλικών από κολπική μαρμαριγή μη ελεγχόμενη, πιστεύετε ότι έχουν ελαττωθεί αυτά με τις σύγχρονες παρεμβάσεις της τεράστιας τεχνολογικής εξέλιξης, είτε με καταλύσεις είτε με νεότερα αντιπυκτικά, ή ακόμη ζούμε τις ίδιες καταστάσεις? Πολύ έχουμε καλύτερο αποδείξεις γι' αυτό. Δεν ξέρω, ας απαντήσει ο κ. Τσαχρής πρώτα, αλλά έχουμε κάποιες αποδείξεις, ευτυχώς. Δεν ξέρω αν όμως αυτά τα δύο χρόνια, τρία τελευταία, δεν ξέρω αν έχουμε ελληνικά στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχουν ευθύσεις. Ξέρω μονάχα ότι τα εγκεφαλικά στην Ελλάδα έχουν μια ιδιαιτερότητα σχέση με τις άλλες χώρες. Είναι το ίδιο πολλά στα εμφράγματα. Ενώ οι υπόλοιπες χώρες έχουν περίπου διπλάσιο αριθμό εμφραγμάτων από εγκεφαλικά, η Ελλάδα έχει τον ίδιο αριθμό. Νομίζω ο αριθμός αυτός είναι 30.000 ετησίως για κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις. Στην Ελλάδα αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό την κολπική μαρμαγή και σε δεύτερο βαθμό με την υπέρταση, που ίσως δεν είναι τόσο καλά ρυθμισμένη. Περιμένω από αυτές τις παρεμβάσεις να φανεί μία μείωση. Δεν ξέρω πότε θα φανεί μείωση αυτή η μείωση. Και τα αντιπυκτικά τα χορηγούμε πια στην Ελλάδα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, ίσα βλέπεις και εσύ τελευταία πολλές φορές, και εγώ βλέπω πολλούς ασθενείς που παίρνουν αντιπυκτικά ενώ δεν πρέπει, και σε αυτό έχουμε ευθύνη εμείς.
που τους έχουμε κουράσει τόσο πολύ με τα αντιπυκτικά που τελικά όλες βλέπει πενταπλέτες στο κόλλιο και δίνει αντιπυκτικά. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα και αυτό που ο κύριος Τσαχρής είναι γεγονός, ότι στην Ελλάδα έχουμε περισσότερα εγκεφαλικά από εμφράγματα. Είναι 30.000 κατά τον Κώστα το Δέμο, 20.000 περίπου τα εμφράγματα με τον παλιό ορισμό. Δεν τα έχουμε μετρήσει σε πανελλήνια μελέτη με τον καινούριο. Άρα λοιπόν έχουμε όχι μόνο ίσα Δημήτρη αλλά και περισσότερα. Και να θυμηθούμε λιγάκι ότι έχουμε δεδομένα από το NHS, κύριε Γκαντζούλη, που έχουν αποδείξει τη μείωση των εγκεφαλικών, ανακοινώθηκαν και πέρσι στο Πανευρωπαϊκό, έχουν δημοσιευτεί, τη μείωση των σχετιζόμενων με την κολπική μαρμαργία και εκών εγκεφαλικών, η οποία είναι σε άμεση συνάρτηση με το βαθμό που υιοθετήθηκαν τα NOACs. Και επίσης το μεγάλο Ιταλικό Registry, 200.000 ασθενείς έτη παρακολούθησης, έδειξαν ακριβώς το ίδιο. Όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των ασθενών που έπαιρναν NOACs, τόσο μεγαλύτερη μείωση των ισημικών είχαμε. Όχι εξάλληψη. Πάντως, σαφώς έχουμε μείωση των αγκιακών εγκεφαλικών από κολπική μαρμαργή στο δυτικό κόσμο και σαφώς αυτό σχετίζεται με τα NOACs. Τον οποίο την κατάχρηση πρέπει να περιορίσουμε, κύριε Τσαχρή, συμφωνούμε. Νομίζω ότι η συζήτηση έχει πάει πολύ καλά και από πλευράς χρόνου και να το διατηρήσουμε αυτό θα πρέπει να περάσουμε στον κύριο Κορδαλή. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Γκατζούλης να προλογίσω εγώ το συνεργάτη του στο Ιπποκράτειο, που πιστεύω ότι βάζει και αυτό σε ένα γκρίκο στην αλυσίδα των νέων πολύ action ηλεκτροφυσιολόγων που έχουμε στη χώρα μας και θα μας πει για ποιους ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν αντιαριθμική αγωγή και μέχρι πότε, κύριε Κορδαλή, έχετε 10 λεπτά μπροστά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρικόπουλε, για την πολύ τιμητική εισαγωγή και για την τιμητική πρόσκληση. Νομίζω ότι η συζήτηση που προηγήθηκε, δεν ξέρω αν βλέπετε τις διαφανίες μου ήδη, η συζήτηση που προηγήθηκε αποτελεί μια πολύ καλή εισαγωγή για την ομιλία μου και θα προσπαθήσω να διαφωτίσω με δεδομένα κάποια από τα θέματα που θύχθηκαν. Αν μου επιτρέπετε μόνο ένα πολύ μικρό σχόλιο, μια αναφορά στον αείμνηστο καθηγητή Παύλο Τούντουζα σε σχέση με την ομιλία του Τσιαχρήτου Δημήτρη πριν και τα σχόλια που έκανε για το ρόλο του γαστρεντερικού στην κολπική μαρμαργή. Θυμάμαι σαν τώρα το μακρινό 2011 πρέπει να ήταν, πρωτοετής ειδικευόμενος σε ένα κάρδιο Αθήνα να γίνεται ένα debate για την κολπική μαρμαργή ablation versus αντιαριθμικά. Τη μία θέση την υπερασπιζόταν ο κύριος Γκατζούλης και πρόεδρος ήταν ο Παύλος ο Τούντουζας, ο οποίος σχολίασε για έναν ασθενή του την εμπειρία του ότι του σταμάτησε τα επεισόδια κολπικής μαρμαργής όταν του συνέστησε να μην τρώει αργά το βράδυ βαριά γεύματα. Αυτά για το μεγάλο κλινικό κριτήριο που είχε ο αείμνηστος καθηγητής. Προχωρώντας λοιπόν στην ομιλία μου, οι τελευταίες κατευθύνσεις οδηγίες ξεκινάνε εισαγάγοντας αυτό εδώ το σχήμα, αυτόν τον αλγόριθμο για την ολιστική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαργής, που νομίζω πραγματικά ότι είναι ριζοσπαστικός, γιατί εισαγάγει την ολιστική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαργής. Πράγμα με το οποίο φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι. Ακολουθείται όμως, ο αλγόριθμος αυτός, ακολουθείται από έναν αλγόριθμο αντιμετώπισης, ο οποίος περιλαμβάνει τρία βήματα. Την αντιπυκτική αγωγή, το better symptom management, την καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων και την καλύτερη αντιμετώπιση των συνοσηρωτήτων. Για μένα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα αν αυτός ο αλγόριθμος είναι πλήρης. Θα εστιάσουμε αυτή τη στιγμή στην καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων, γιατί εκεί εντάσσεται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, ο ρόλος των αντιαριθμικών φαρμάκων, όπως περιγράφεται σε αυτό το σύνθετο, ας πούμε, σχήμα. Άρα αμέσως γεννιέται το ερώτημα που με καλείτε να απαντήσω, ποιοι πρέπει να λαμβάνουν αντιαριθμική αγωγή και για πόσο. Ας εστιάσουμε όμως κυρίως στο ποιοι πρέπει να λαμβάνουν αντιαριθμική αγωγή. Αν μείνουμε μόνο στις κατευθυντήριες οδηγίες και ακολουθήσουμε τον αλγόριθμό τους, θα συναντήσουμε σε αυτόν τον σύμπλοκο αλγόριθμο, όποιο βήμα και να ακολουθήσουμε, θα συναντήσουμε κάποια στιγμή μπροστά μας τα συμπτώματα. Δηλαδή, όπου και αν πάμε για να πάρουμε μια θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση με rhythm control των ασθενών μας με κολπική μαρμαργή, πρέπει να βρούμε μπροστά μας τα συμπτώματα. Και μάλιστα θα πρέπει να έχουν και επιπλέον κριτήρια μερικοί ασθενείς που δεν είναι έντονα συμπτωματικοί ίσως, όπως να είναι μικρότερης ηλικίας, να έχουν βραχή ιστορικό κολπικής μαρμαργής, εδώ ξεφεύγουν λίγο με την έννοια της εισαγωγής της ταχυμιοκαρδιοπάθειας, να έχουν μικρούς κόλπους, να μην έχουν πολλές συνοσηρότητες, να έχουν αποτύχει στο rate control ή να έχουν δύσκολο να πετύχουν rate control, να μην είναι η κολπική μαρμαργή προφανώς πυροδοτούμενη από μια οξία κατάσταση και να είναι και επιλογή του ασθενούς. Τι μας περιγράφουν λοιπόν εδώ οι κατευθυντήριες οδηγίες? Μας περιγράφουν σαφώς ένα συμπτωματικό ασθενή και μάλιστα όταν το
εξατομικεύουν, στην ουσία τον εξιδανικεύουν, περιγράφοντάς μας έναν άρρωστο, ο οποίος στην ουσία δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από κολπική μαρμαριγή, με την εξαίρεση ίσως της ταχυμιοκαρδιοπάθειας. Αλλά όμως ο ρόλος των αντιαρρυθμικών πραγματικά πρέπει να διατηρείται μόνο για τους συμπτωματικούς ασθενείς? Τι γνωρίζουμε εμείς, τι δεδομένα έχουμε? Γνωρίζουμε ότι ακόμα και αν ακολουθήσουμε τις βέλτιστες τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαριγή, αυτοί συνεχίζουν, όπως σχολιάσατε και εσείς πριν, να παθαίνουν εγκεφαλικά, να πεθαίνουν από καρδιαγγειακά αίτια, όπως είναι τα οξία στεφανία σύνδρομα, να κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια, και αυτό να συμβαίνει με έναν αριθμό που είναι περίπου 5% το χρόνο. Σε αυτή την πολύ ωραία μελέτη, που είναι στον πληθυσμό της RELY, με competing risks ανάλυσης, είδανε ότι οι ασθενείς οι οποίοι πεθαίνουν και στην κόρτη αυτή των ασθενών με κολπική μαρμαριγή και αυξημένο chance VASCOR, οι ασθενείς δεν πεθαίνανε κυρίως από εγκεφαλικά, αλλά και πεθαίνανε από άλλα καρδιαγγειακά αίτια. Και αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν την ανάγκη για παρεμβάσεις, πέρα από την αντιπληκτική αγωγή προφανώς, οι οποίες θα βοηθήσουν την πρόγνωση των ασθενών με κολπική μαρμαριγή. Και ήδη γνωρίζαμε από παλιότερα, από τη μελέτη Framingham, ότι αν παρακολουθήσουμε είτε πιο ηλικιωμένους, όπως βλέπουμε στο β' σχεδιάγραμμα, είτε πιο νεαρούς ασθενείς με κολπική μαρμαριγή, γνωρίζαμε ότι διαχωρίζονται οι καμπύλες πρόγνωσής τους, η οποία αφορούσε τη θνητότητα και, όχι, και τα καρδιαγγειακά συμβάντα και όχι μόνο το εγκεφαλικό, και ότι μάλιστα αυτές οι δύο καμπύλες διαχωρίζονται πολύ γρήγορα, ήδη από τον πρώτο χρόνο παρακολούθησης. Και ήδη είχαμε κάποια δεδομένα από τη μελέτη Αθηνά για το φάρμακο για τη χρήση δροναδαρώνης. Και προσέξτε σε τι ασθενείς. Όχι σε ασθενείς σαν αυτόν που περιγράψαμε πριν στις κατευθύνσεις οδηγίες, αλλά σε ασθενείς που ήταν τουλάχιστον 70 χρονών ή είχαν αρτηριακή υπέρταση ή είχαν σαχαρόιδη διαβήτη ή είχαν προηγούμενο εγκεφαλικό ή συστηματική εμβολή ή αυξημένο κόλπο ή χαμηλό πλάσμα. Και τι ενδείξεις είχαμε ήδη από αυτή τη μελέτη? Είχαμε ενδείξεις ότι μπορεί να μειώνεται ο καρδιαγγειακός θάνατος και ότι σίγουρα μειώνονται οι νοσηλίες. Και αυτό προφανώς έδωσε την αφορμή για να παρουσιαστεί μετά τις κατευθυντήριες οδηγίες αυτή η μελέτη, η οποία πραγματικά νομίζω θα είναι ιστορική και θα αναφέρεται συνεχώς στο μέλλον. Ενδεχομένως να υπάρχει ανάγκη να επιβεβαιωθεί βέβαια και από άλλες μελέτες. Αναφέρθηκε ήδη πιο πριν και από τον Δημήτρη τον Τζεχρή, η EarthNet Study. Σημαντικό επίσης να σχολιάσουμε ότι η μελέτη αυτή δεν ήταν χρηματοδοτούμενη από τη βιομηχανία. Ήταν μια μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Υγείας. Και πάλι οι ασθενείς εδώ δεν ήταν ιδανικοί. Εντάξει, ήταν ασθενείς οι οποίοι είχαν κολπική μαρμαριγή και έπρεπε να είναι πάνω από 75 έτη, να είχαν προηγούμενο αγκιακό κεφαλικό ή παροδικό αγκιακό κεφαλικό ή να είχαν δύο από τους ακόλουθους παράγοντες, οι οποίοι στην ουσία λιγότερο ή περισσότερο είναι το CHA2DS2 score. Και στους ασθενείς αυτούς χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, τυχιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, αυτούς που θα ακολουθούνταν μια πρώιμη στρατηγική διατήρησης του ρυθμού, μέσα σε αυτούς που θα πηγαίνανε με τη συμβατική αντιμετώπιση. Και βλέπουμε εδώ πόσο μεγάλο ποσοστό των ασθενών αυτών πήρε αντιαρρυθμικά φάρμακα. Είναι μια μελέτη που δεν είναι μελέτη κατάλυσης. Ένα σεβαστό ποσοστό των ασθενών έκανε επέμβαση κατάλυσης, ειδικά στα πρώτα δύο χρόνια παρακολούθησης. Αναγκάστηκαν κάποιοι ασθενείς που ήταν στο σκέλος του rhythm control να κάνουν επεμβάσεις προκειμένου να επιτύχουν τη διατήρηση του ρυθμού. Αλλά ήταν μια μελέτη κυρίως αντιαρρυθμικών, η οποία σε χρόνο παρακολούθησης, ο οποίος ήταν 5,1 χρόνια για κάθε ασθενή, έδειξε ότι είχε ευνοϊκά αποτελέσματα όσον αφορούσε τη μείωση του σύμπλοκου καταληκτικού σημείου, το οποίο αποτελούταν εκτός των άλλων αποτελούταν και από τον θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια και στον οποίο επίσης οδηγούσε σε μείωση, όπως επίσης οδηγούσε σε μείωση και του κινδύνου για εγκεφαλικό. Μείωνε και το σύμπλοκο καταληκτικό σημείο, μείωνε και μεμονωμένα αυτά τα συμβάντα. Και το σύμπλοκο καταληκτικό σημείο, όπως σας θυμάτιζαν πολλοί, δεν καθοδηγήθηκε από τον κίνδυνο για νοσηλίες, αλλά από τη μείωση των σκληρών καταληκτικών συνιστοσών του. Αντιθέτως, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφορές όσον αφορούσε στην ποιότητα ζωής στα ερωτηματολόγια, γιατί και η άλλη κοόρτη δεν ήταν χωρίς θεραπεία, έπαιρνε αποτελεσματικό rate control. Άρα, αν κάτι δεν διαφοροποιούσε τα συμπτώματα, ήταν το αν θα πηγαίνανε σε rate rhythm control strategy. Και βλέπουμε επίσης τη διαφορά η οποία επιτέχθη στην διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού αναμενόμενα ανάμεσα στις δύο κόρτες. Και ενισχύεται αυτό ακόμα περισσότερο από μια υποανάλυση στην ουσία που ακολούθησε και δημοσιεύτηκε στο European Heart, όπου χωρίς να είναι προκαθορισμένη βέβαια, η μελέτη αναλύθηκε και με βάση το αν οι ασθενείς ήταν συμπτωματικοί ή ασυμπτωματικοί
στην αρχή της παρακολούθησης και εκεί βρέθηκε ότι τα αποτελέσματα τελικά δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το στάτους των συμπτωμάτων και τα ευνοϊκά αποτελέσματα που έδειξε στη γενική κόρτη η ΕΣΤΕ ή η ΕΦΝΕΤ διατηρούνται ανάλογα, ανεξάρτητα από το συμπτωματικό στάτους των ασθενών στην αρχή της παρακολούθησης και ότι εκ των πραγμάτων το Rhythm Control Strategy οδηγεί και σε μείωση του συμπτωματικού φορτίου των ασθενών. Ενώ αυτό αναφέρθηκε και νωρίτερα στη συζήτηση, υπάρχουν και δεδομένα από μικρότερες μελέτες ότι η στρατηγική διατήρηση του ρυθμού, ακόμα και με αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε ασθενείς που έχουν ίδιο εκτιμόμενο θρομβοεμβολικό κίνδυνο με βάση το CHA2DS2-VASCOR, οδηγεί σε μείωση του κινδύνου για εμφάνιση αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, στις κατευθυντήριες οδηγίες, αυτό το οποίο προτείνεται για το Rhythm Control Therapy είναι η εστίαση στη συμπτωματική φύση της κολπικής μαρμαργής. Ο αλγόριθμος λοιπόν αυτός, ο οποίος, όχι ο αλγόριθμος αντιμετώπισης, ο αλγόριθμος της συστηματικής ολιστικής εκτίμησης του ασθενή, εισαγάγει το severity of AF burden, την εκτίμηση δηλαδή του φορτίου, και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να σταματήσουμε, όσο αναφέρεται σε αυτό το statement, να εκτιμούμε την κολπική μαρμαργή και όπως αναφέρθηκε πριν και από τον κύριο Ανδρικόπουλο και από τον Δημήτρη Τζιαχρή, πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε μια δίτιμη μεταβλητή την κολπική μαρμαργή, αλλά να μιλάμε πια με όρους φορτίου, όπως επιβεβαιώθηκε και από τα ευνοϊκά αποτελέσματα που είχε η μείωση του φορτίου στους ασθενείς της Castle AF. Από τους ασθενείς λοιπόν της EASTE-AF-NET όμως και της μελέτης Αθηνά, βλέπουμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν όφελος από τη στρατηγική διατήρηση του ρυθμού, το οποίο ξεπερνά τα συμπτώματα, είναι τελικά οι ασθενείς που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας και τον οποίο τον ονόμασα Mr. CHA2DS2-VASCOR-2. Τον ονόμασα έτσι γιατί τελικά συνειδητοποίησα ότι το CHA2DS2-VASCOR πέρα από δείξη θρομβοεμβολικού κινδύνου φαίνεται να είναι και ένας δείχτης που δείχνει περισσότερες συνοσηρότητες, περισσότερο φορτίο μαρμαργής προφανώς, αυτό είναι μελετημένο και το ξέρουμε, και ενδεχομένως μεγαλύτερο όφελος από επιλογή διατήρησης στρατηγικής φλεβοκομβικού ρυθμού σε αυτούς τους ασθενείς. Και αυτό φαίνεται και από το editorial της ESNET, της υποανάλυσης για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς, η οποία δημοσιεύτηκε στο European Heart, η οποία προτείνει μια τροποποίηση του αλγορίθμου των κατευθυντηρίων οδηγιών, ανεξάρτητα από την παρουσία συμπτωμάτων ή όχι. Και θα προχωρήσω πιο γρήγορα και στο για πόσο. Συγγνώμη, εδώ είχα βάλει και μια διαφάνεια για το με τι, αλλά ο χρόνος είναι οριακός, οπότε θα προχωρήσω στο για πόσο. Στο για πόσο δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα για να σας πω. Έχουμε δεδομένα που δείχνουν ότι μετά από ανάταξη κολπικής μαρμαργής, το πόσο θα πάρουν με ασθενείς αντιαρρυθμική αγωγή, πιστεύαμε παθοφυσιολογικά ότι αν πάρει αγωγή κάποιος για 3-4 εβδομάδες που είναι ασταθής ακόμα ηλεκτρικά ο κόλπος και βοηθήσουμε στην αδιαμόρφωση να ολοκληρωθεί το ηλεκτρικό remodeling, ότι αν διακόψουμε την αγωγή ενδεχομένως αυτό να μην είχε πολύ μεγάλη σημασία για την υποτροπή του ασθενούς. Αυτό όμως γνωρίζουμε από τη τυχιοποιημένη μελέτη ήδη από το 2012 ότι αν διακόψουμε πιο νωρίς τα αντιαρρυθμικά, ο κίνδυνος της υποτροπής είναι μεγαλύτερος, γιατί προφανώς παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες για την υποτροπή του ασθενή. Θα λέγαμε ότι στο how long θα ήταν σημαντικό η ανοχή του ασθενή. Έχουμε πρόβλημα με την ανοχή του ασθενή στα αντιαρρυθμικά. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και να το αναφέρουμε. Στην Δρονεδαρόνη, αν δεν κάνω λάθος, το 30% δεν μπόρεσε να ανεχθεί το φάρμακο. Γνωρίζουμε τουλάχιστον από τις μελέτες της κοιλιακής ταχυκαρδίας ότι η αμοιοδαρόνη στο 50% εμφανίζει προβλήματα μέσα στον πρώτο χρόνο χορήγησης. Στο 50% των ασθενών θα δημιουργήσει επιπλοκή, οπότε θα είναι πάλι ένδειξη για διακοπή. Μπορεί πολλά από τα φάρμακα τα οποία έχουμε στη φαρέτρα μας να έχουν αντένδειξη να χρησιμοποιηθούν σε τόσο σύνθετους ασθενείς σαν αυτούς που περιγράψαμε πριν και να έχουμε ελάχιστες επιλογές ή καθόλου επιλογές. Θα διακόψουμε βέβαια αν αναγκαστούμε να αλλάξουμε στρατηγική στην αντιμετώπιση του ασθενού μας, να αποδεχτούμε το rate control ή να προχωρήσουμε να αναβαθμίσουμε τη στρατηγική μας προχωρώντας σε ablation ή μπορούμε να τα χορηγήσουμε μετά από ablation και έχουμε πιο πολλά δεδομένα για το χρόνο χορήγησης. 3 μήνες από κάποιες μελέτες, όσο είναι η blanking period, 12 μήνες από άλλες μελέτες, ειδικά σε ασθενείς με μένουσα μαρμαργή. Και βέβαια το shared decision making εδώ παίζει πάρα πολύ ρόλο, η συζήτηση του ασθενή με τον γιατρό του για να βάλουν από κοινού ένα κοινό πλάνο αντιμετώπισης. Κλείνοντας λοιπόν, ξαναδείχνω για πολλωστή φορά αυτή τη διαφάνεια. Είναι πραγματικά προς τη σωστή κατεύθυνση η αναγνώριση της σημασίας του φορτίου της κολπικής μαρμαργής από τις κατευθυντήριες οδηγίες. Από την άλλη όμως, συνοδεύεται από έναν αλγόριθμο αντιμετώπισης σε 3 βήματα, τα οποία καλύπτουν μόνο ένα μέρος της ολιστικής αντιμετώπισης του αλγορίθμου. Καλύπτουν τον κίνδυνο για εγκεφαλικό, καλύπτουν τον κίνδυνο για συμπτώματα
καλύπτουν τον κίνδυνο για εξέλιξη του υποστρώματος, αλλά δεν καλύπτουν τον κίνδυνο, δεν μιλούν καθόλου για τη μείωση του φορτίου της Μαρμαρίας και πώς αυτό τελικά θα το πετύχουμε. Οπότε, κλείνοντας, θα ήθελα να αναρωτηθώ και να το δώσω τροφή για συζήτηση ίσως, αν η θεραπεία, η στρατηγική διατήρηση του καρδιακού ρυθμού θα πρέπει να προτείνεται συστηματικά τελικά και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και κυρίως αυτούς που έχουν καρδιαγγειακές συνοσηρότητες, παραδόξως, και αν στις επόμενες κατευθύνσεις οδηγίες θα συμφωνούσατε ότι στο ABC Pathway πρέπει να προσθεθεί ένα ακόμα γράμμα, αν αυτό πρέπει να σεβαστούμε την αλφαβητική σειρά, αν θα πρέπει να είναι το D σαν disease progression ή το P πιο τολμηρό για το prognosis modification. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν εξαιρετική παρουσίαση. Κάποιο σχόλιο από τον συμπρόεδρο, τον κύριο Γκατζούλη, κάποια ερώτηση? Όντως εξαιρετική παρουσίαση, όπως και αναμενότανε. Είναι σημαντική η Staffnet. Είναι μελέτη που δείχνει αυτό που αμφισβητείται από πολλούς από εμάς, ότι είναι καλύτερο να διατηρείται πλευροκομβικός ρυθμός με οποιοδήποτε κόστος, είτε αυτό λέγεται φάρμακο, είτε λέγεται επέμβαση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ φαρμακευτικών συντηρητικών μεθόδων διατήρησης του πλευροκομβικού ρυθμού και των επεμβατικών τεχνικών. Θανάση, πότε θα πήγαινες από το φάρμακο στην επέμβαση? Θα δοκίμαζες 2-3 φάρμακα αν τα ανέχεται ο άρρωστος, και αν αποτύχεις θα πήγαινες από την αρχή στην επέμβαση? Και σε ποιες περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας με χαλασμένο κλάσμα και συσκευές διαχείρισης ρυθμού θα σκεφτώσουν τη διατήρηση του πλευροκομβικού ρυθμού στα πλαίσια της Κάστλ και της Ισταφνέτ? Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, κύριε Γκατζούλη. Γενικά, αν έχεις μπει με έναν ασθενή σε μια λογική διατήρησης του ρυθμού, θα έλεγα ότι έχουμε και δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι όσο νωρίτερα προχωρήσεις σε μια επέμβαση κατάλυσης, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις η επέμβαση αυτή να είναι αποτελεσματική σε βάθος χρόνου. Οπότε νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν ενδείξεις και αν ο ασθενής είναι κατάλληλος και το θέλει και ο ίδιος, σε αυτό που αναφέραμε και πριν σαν shared decision making, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει λόγος να το καθυστερούμε δοκιμάζοντας και ξαναδοκιμάζοντας φάρμακα. Μπορεί να χρειάζεται ένας χρόνος δοκιμασίας φαρμάκων για να το αποδεχτεί ο ασθενής ή για να καταλάβει ότι του μειώνει, πέρα από ότι του μειώνει τα συμπτώματα, πραγματικά αισθάνεται καλύτερα και μπορεί να προχωρήσει σε κάτι πιο επεμβατικό που μέχρι πρότινος φοβότανε. Αλλά από την άλλη, αν ο γιατρός είναι αποφασισμένος ότι πρέπει να ακολουθήσει rhythm control strategy, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το καθυστερεί, με εξαίρεση ίσως τους frail ασθενείς, γιατί αναφέραμε, που δυστυχώς είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο αναμενόμενο όφελος και τους οποίους όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε, αλλά διστάζουμε να βάλουμε στο εργαστήριο. Ίσως εκεί να θέλουμε να εξαντλήσουμε κάποιες δυνατότητες φαρμακοθεραπείας για να πιστούμε και εμείς οι ίδιοι για το πόσο καλύτερα πάει ο ασθενής, τουλάχιστον όταν αυτές πετυχαίνουν, και να πάρουμε την απόφαση για μια πραγματικά τεχνικά δύσκολη επέμβαση. Η δεύτερη ερώτηση, συγγνώμη, μπορείτε να μου την επαναλάβετε, κύριε Γκατζούλη? Σχεδόν την έχεις καλύψει. Την έχεις καλύψει, Θανάση, και με το παραπάνω. Είναι λόγος, αν μένουν 2 λεπτά, Γιώργο, για τη long atrial fibrillation. Από τα χρόνια του Cleveland και της Αμερικής και της Θεσσαλονίκης νόμιζα ότι είναι αθώα οντότητα. Επηρεάζει την νέα ηλικία, έχει αργή εξέλιξη και σε μερικές μελέτες που κράτησαν 20-30 χρόνια παρακολούθησης σε μικρό πληθυσμό αρρώστων, αν θυμάμαι καλά, μια ήταν Olmsted Study στο Circulation, έδειχνε μικρή πιθανότητα εξέλιξης. Νομίζεις ότι ισχύει αυτό που συζητάμε για atrial myopathy και πού οφείλεται και πόσο θα πρέπει να περιμένουμε σε αντίστοιχα νεαρά άτομα πριν προτείνουμε τις παρεμβάσεις, είτε με αντιαριθμικά, είτε με καταλύσεις? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Εδώ νομίζω καταρχήν ότι υπάρχει ένα μεθοδολογικό πρόβλημα.
Είμαι σίγουρος ότι αν υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε μια τόσο μεγάλη μελέτη και για τόσο χρόνο παρακολούθηση όσο θα απαιτούταν, ακόμα και σε ασθενείς με low NAF, θα μπορούσαμε πραγματικά να έχουμε διαφορά και στα συμβάντα. Και το λέω αυτό με αφορμή την μελέτη Αθηνά, που είχε δυσκολίες στο recruitment στην αρχή. Δεν είναι τυχαίο που βάζουν τόσο δύσκολους ασθενείς σε αυτές τις μελέτες. Βάζουν ασθενείς που έχουν ανταγωνιστικούς κινδύνους, όπου η κολπική μαρμαρική μπορεί να είναι σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και που αν την αφαιρέσεις από εκεί, θα δείξεις όφελος επιβίωσης αρκετά γρήγορα. Σε ασθενείς που λείπουν αυτοί οι ανταγωνιστικοί κίνδυνοι, πραγματικά πρέπει ίσως να τους παρακολουθήσεις για πάρα πολύ καιρό για να καταφέρεις να δείξεις διαφορές σε σκληρά καταληκτικά σημεία. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί σαφώς θα υπάρχει μεθοδολογικό πρόβλημα και δεν είναι τυχαίο ότι προκειμένου να βελτιώσουν στη μελέτη που προανέφερα το recruitment rate, αναγκάστηκαν να βάλουν ασθενείς με ακόμα. Το recruitment rate, το μειωμένο ρυθμό συμβάντων, αναγκάστηκαν να βάλουν ασθενείς με ακόμα υψηλότερου κινδύνου προφίλ. Ένα τελευταίο σχόλιο για τη low NAF. Πιστεύω ότι είναι πολύ μικρό. Να παραδώσουμε το τραπέζι. Συγγνώμη, ναι. Μπορεί να είναι πραγματικά αμυγός ηλεκτρικό φαινόμενο, όπως έχουν δείξει οι μελέτες του iKini, του Wavefront, το οποίο πραγματικά δεν σκοντάφτει πουθενά για να σταματήσει. Είναι ένα τυχαίο ηλεκτρικό φαινόμενο, μια ατυχηματική κολπική μαρμαρυγή που μπορεί να μείνει ακόμα και σε μένουσα μορφή. Ωστόσο, αυτά πιστεύω ότι είναι πολύ μικρό ποσοστό αυτών των ασθενών. Και αν παραμείνει ακόμα και αυτό το φαινόμενο για καιρό, θα οδηγήσει ακόμα και σε δομικές μεταβολές. Οπότε η άτρια καρδιομιόπαθη υπάρχει σίγουρα και επιδίνεται από αυτή την κατάσταση. Ανάση, ευχαριστώ πολύ και για την ωραία παρουσίαση, αλλά και για την τελευταία πρόταση που είπες, η οποία κλονίζει την ύπαρξη της άτρια μυόπαθη περσέ. Δηλαδή, δεν υπάρχει ασθενής που έχει κολπική μαρμαργή και δεν έχει μυοπάθεια. Εξάλλου, ξέρει και ο συμπρόεδρος, ο κ. Γκατζούλης, ξέρουμε από τη δεκαετία του 60-70 και απεδείχθη με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο πρόσφατα ότι η κολπική μαρμαργή καταργεί τις πλαγιοπλάγιες συνδέσεις των κονεξινών και μετά γίνεται ίνωση ανάμεσα στα μη λειτουργούντα και μη συνδεόμενα μυοκύτταρα και μετά από λίγο καιρό έχουμε κολπική μυοπάθεια. Άρα λοιπόν ξέρουμε σήμερα ότι κάποιες μυοκαρδιοπάθειες κάνουν κολπική μαρμαργή, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις η κολπική μαρμαργή κάνει μυοπάθεια. Και με αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε με τον συμπρόεδρο, τον καθηγητή κ. Γκατζούλη, όλους τους ομιλητές. Ήταν πραγματικά εξαιρετική και δεν το λέω καθόλου από ευγένεια. Νομίζω ότι είναι ένα μέρος της αφρόκρεμας της ηλεκτροφυσιολογίας που έρχεται. Κύριε Γκατζούλη, συμφωνείς? Ευχαριστούμε για τις κρίσεις. Να είσαι καλά, Γιώργο. Και να παραδώσουμε το μικρόφωνο, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία με debates που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συντελεστές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.